Με το καλημέρα σα πέφτουν τα πρώτα βέλη στη μάχη για το Δήμο τη Αθήνα. Ο Κώστα Ζαχαριάδη, με το που έλαβε το χρήσμα, έσπεψε να απαντήσει στην επισήμανση του Κώστα Μπακογιάννη πω η ακροδεξιά υποχωρεί όταν δίνονται λύσει στα προβλήματα των δημοτών. Το μαύρο δεν ταιριάζει στην Αθήνα. Ένα τρόπο να του αποδυναμώσουμε είναι βελτιώνοντα τη ζωή και την καθημερινότητα του ανθρώπων μα εκεί έξω. Και εδώ τοπικότητα λοιπόν. Γειτονιά-γειτονιά. Συμπεριληπτικότητα και προστασία των αδυνάμων. Όπου λύνει προβλήματα, το μαύρο εξαφανίζεται. Έχει δίκιο, Κώστα, όταν λε ότι όπου λύνει τα προβλήματα, το μαύρο εξαφανίζεται. Το μαύρο επανεμφανίζεται και στη Βουλή και στου Δήμου γιατί δεν λύθηκαν τα προβλήματα. Μπορούμε να συζητάμε καιρό για τι αιτίε φαινομένων Κασιδιάρη. Όμω οι δημότε τη Αθήνα δεν χρειάζονται πολιτικού αναλυτέ τη ακροδεξιά. Χρειάζονται λύσει. Την ίδια ώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, οι τέσσερι διεκδικητέ τη ηγεσία καταθέτουν την πολιτική του πλατφόρμα με την πολιτική κατεύθυνση τη επόμενη μέρα να αποτελεί επίδικο. Δεν νομίζω ότι το ερώτημα που απασχολεί του πολίτε που μα παρακολουθούν είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα πάει προ το κέντρο ή προ τα αριστερά. σα ίσα που τέτοια ερωτήματα μπορούν να θολώνουν τη στρατηγική μα και να συγχαίουν τελικά την ταυτότητα με την απέθυνση. Αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι να ασκήσουμε και δημιουργική αντιπολίτευση. Θέλω να προσπαθήσω να επαναφέρω την αξιοπιστία του και για να γίνει αυτό πρέπει να ξέρει ποια είναι η ταυτότητά σου, το πρόγραμμά σου και πού απευθύνεσαι. Και σίγουρα να μην πράγματα για να είσαι αρεστό σε όλου, αλλά να παλέψουμε όλοι και όλε με αυτοπεποίθηση για αυτό που είμαστε. Ο Νίκο Παπάς επιμένει πω η κυριαρχία και η πλειοψηφία περνούν από το προοδευτικό κέντρο. Εάν ε, το, οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται κεντρώοι. Ε, ψηφίζουν τον κύριο Μητσοτάκη, πάρα πολύ δύσκολα εμείς θα δούμε ε, τα ποσοστά μας να ανεβαίνουν. Έτσι, άρα είναι μείζον ζήτημα από τι θέσει τη δική μα, να πείσουμε ξανά κομμάτια τη μεσαία τάξη αλλά και κομμάτια των κεντρών και κεντροαριστερών προοδευτικών ψηφοφόρων ότι το προοδευτικό μα πρόγραμμα είναι το καλύτερο για την Ελλάδα. Φυσικά και διεκδικό την νίκη, γιατί πρέπει στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να αλλάξουμε πορεία. Για να έχουμε ξανά στρατηγική νίκη και πολιτικέ πλειοψηφικέ. Κόμματα χωρί λαό είναι απλά οργανωτικά σχήματα διαμαρτυρία. Χρειαζόμαστε επαναπροσδιορισμό, ανασύνταξη και πλειοψηφική πολιτική.